στους δημοσιογράφους μετά την κατάθεσή της. Γιώτα μου, εμείς είμαστε στο αέρα. Κυρία Νικολούλη, υπήρξε μια πολύ ωραία και αδικαιολόγητη, πιστεύω, ένταση από την πλευρά των συνηγόρων της κατηγορουμένης. Παρόλο που και η πρόεδρος κατέβαλε προσπάθειες να τους επαναφέρει στην τάξη και να διεξαχθεί ομαλά όλη αυτή η διαδικασία, από την αρχή έδειξαν σαν να μην ήθελαν να καταθέσω. Σηκωνόμουν, καθόμουν, τέλος πάντων υπήρξε αυτή η αναποδιά. Το κατανοώ, θέλουν να υπερασπιστούν και την πελάτησά τους, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχουν όρια. Δηλαδή ένιωσα πολλές φορές την προσβολή, να με προσβάλλουν. Και ήταν αδικαιολόγητο αυτό, γι' αυτό το έλεγε και η έδρα αυτό. Και ήθελαν σώνει και καλά, και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς ένας μάρτυρας μπορεί να βρεθεί σε τέτοια θέση. Και καλά, και εμείς είμαστε λίγο εξοικειωμένοι με την όλη διαδικασία. Αλλά κάποιοι άλλοι άνθρωποι που έρχονται να καταθέσουν την αλήθεια τους, αυτό που έχουν δει, πόσο άβολα νιώθουν, πόσο δύσκολα αισθάνονται. Ήθελαν σώνει και καλά να τους πω εγώ αν είναι κατηγορούμενοι ένοχοι ή αθώα. Μπορώ να το κάνω εγώ θα κρίνω. Το δικαστήριο θα κρίνει. Εγώ είμαι μια ρεπόρτερ, μόνη μου, η ίδια η κατηγορούμενη απευθύνθηκε σε μένα, ενήλικη είναι, για να κάνω μια έρευνα, να βρω κάτι. Να βρω κάποιους μάρτυρες. Συμφώνησε, ήρθε. Έτσι δεν είναι, δεν τη βρήκα από μόνη μου. Εγώ ήρθα να καταθέσω λοιπόν τα όποια στοιχεία, εφόσον με κάλεσαν, προέκυψαν από αυτή τη διαδικασία, από αυτή την έρευνα. Πόσο κράτησε, 4 εβδομάδες. Θα τους πω τα όποια στοιχεία. Κυρία, μείναν πολλοί στις γνώσεις που έχετε για τα στοιχεία αυτού καθεαυτού του συμβάντος, στις ερωτήσεις τους. Σας είπα και πάλι, ένας δημοσιογράφος δεν μπορεί να υπερβεί κάποια όρια. Θα πει αυτά που έχει βγάλει το ρεπορτάζ του, αυτά που έχει δει. Θα τα καταθέσει και από εκεί πέρα το δικαστήριο θα κρίνει, εφόσον καλεί το μάρτυρα, έτσι, το δικαστήριο θα κρίνει εάν η κατάθεση βοηθάει ή όχι. Η επίθεση είναι άδικη στον όποιο μάρτυρα και τυχαίνει αυτή τη στιγμή αντιδέχθηκα εγώ, ας πούμε. Κυρία Νικολούλη, δηλαδή τι έγινε, δεν ξέρω αν ήσασταν μέσα. Βεβαίως, κυρία Νικολούλη, όπως πολύ σωστά. Μάχες, δηλαδή, εντάξει, ξέφυγαν οι άνθρωποι από ένα σημείο και μετά. Όπως πολύ σωστά είπατε, δεν θα κρίνετε εσείς την ενοχή, όχι τις κατηγορμένες. Ωστόσο, επειδή είχατε επαφή για πάρα πολύ καιρό μαζί της και μέσω από των εκπομπών σας που τη φιλοξενήσατε, ποια είναι η εικόνα που έχετε αποκομίσει συνολική? Σας είπα και πάλι, δεν μπορώ εγώ να εκφέρω άποψη. Εγώ ήρθα να καταθέσω εδώ, είμαστε σε ένα χώρο που τον οφείλουμε να το σεβόμαστε όλοι. Κατέθεσα τα στοιχεία που είχα και από εκεί πέρα το δικαστήριο θα κρίνει. Εγώ αυτό που είπα και το ξαναλέω, γιατί είναι η προσωπική μου άποψη, γιατί είναι η εικόνα των τηλεθεατών από τα μηνύματα, γιατί είναι η εικόνα των ειδικών που βρέθηκαν στο στούντιο, ήταν σαν να ήθελα να χρησιμοποιήσει, και το είπα και το λέω και θα το ξαναπώ, την εκπομπή του τούνελ σαν ένα θέατρο για να δώσει μια παράσταση. Εγώ αυτό ένιωσα. Και αυτό είπα. Συν όλα τα στοιχεία που έδωσα. Δεν μπορώ να μην έχω και άποψη εφόσον με ρωτούσαν. Βέβαια, για το φίλο, για τον επιστήθιο φίλο που βρέθηκε νεκρός ο Θανάσης ο Λάμπρου. Επέμεινε πολύ πολιτική αγωγή για τον ιδιοκτήτη του σπιτιού που έγινε το συμβάν, ότι έχει κάποια εμπλοκή στην υπόθεση. Το είπε καθαρά ότι είναι υπερασπιστική της γραμμή. Δεν σας είχε μιλήσει εσάς στην εκπομπή σας. Είχατε όμως κάποιες επαφές, όπως είπατε, μαζί του. Τι συμπεραίνεται από όλα αυτά? Ρωτήθηκα και για αυτό το θέμα. Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού δεν ήθελε να εκτεθεί στην κάμερα, αλλά μας έδινε κάποια στοιχεία στο ρεπορτάζ μας. Και σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία, το θύμα δεν περνούσε καλά τον τελευταίο καιρό. Είχε έντονους καυγάδες, ας πούμε, με τη σύζυγό του. Από εκεί και πέρα, είχαμε πληροφορηθεί ότι ο άνθρωπος αυτός είχε εξαφανίσει ένα αποδεικτικό στοιχείο, έτσι όπως προκύπτει. Τις σφαίρες από το συρτάριο που βρέθηκε και το όπλο. Και τον ρωτήσαμε τότε, ας πούμε, πώς είναι δυνατόν σε ένα τέτοιο θέμα τόσο σοβαρό που ερευνάται και η δολοφονία του, να παίρνεις τις σφαίρες και να τις εξαφανίζεις. Και λέει, φοβήθηκα γιατί το όπλο δεν το κατήχα νόμιμα και φοβήθηκα και πέταξα τις σφαίρες. Αυτό το είπα. Μου προκάλεσε εντύπωση. Όπως και το γεγονός ότι επέμενε από την αρχή, είχε την άποψή του. Επέμενε στην αυτοκτονία. Και δεν μπορούσε να δεχθεί, ας πούμε, την εκδοχή. Και επέμενε και εκ των υστέρων, κυρία Νικολούλη. Όταν σας επισκέφθηκε στην Αθήνα, σήμερα αποκαλύψατε ότι σας επισκέφθηκε και στην Αθήνα προκειμένου να σας μεταφέρει την εκδοχή του περί αυτοκτονίας. Και μάλιστα είπατε ότι σας είχε παρουσιάσει και ένα σενάριο, μια εκδοχή που είχε ο ίδιος δει στο ίντερνετ για παρόμοιους θανάτους. Ναι, ότι μπορεί ένας αυτόχειρας να πυροβοληθεί 2 φορές. Και όταν το είπαμε ότι αυτό οι ειδικοί δεν το δέχονται. Και ότι εδώ μιλάμε και για δολοφονία, επέμενε στην αρχική εκδοχή, χωρίς να μπορεί να την εδραιώσει, ότι πρόκειται για αυτοκτονία. Σαφώς όμως εδώ οι ερευνητές προχώρησαν και είδαν ότι με αφορμή και την αδερφή, γιατί η αδερφή του θύματος, μην το ξεχνάμε, η αδερφή τα ξεκίνησε όλα αυτά. Με επιστολή στον Υπουργό τον Αρμόδιο. Ο Υπουργός της απάντησε ότι μια καινούρια ομάδα αστυνομικών θα την ερευνήσει την ιστορία. Και όντως την ερεύνησε και βγήκε έγκλημα, δολοφονία. Βέβαια και η σύζυγος μετά. Και πάντα η σύζυγος όταν ήταν στην εκπομπή μου έλεγε ότι πρόκειται για δολοφονία και όχι για αυτοκτονία.